αυτή την υπόθεση με την πυρκαγιά σε σειρμό του ΙΣΑΠ. Υποσχεθήκαμε να σας δώσουμε καινούργια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, παίρνουμε και καινούργια βίντεο και καινούργιες φωτογραφίες. Τονίζω στην αρχή ότι από όλες τις πληροφορίες που έχουμε δεν υπάρχει τραυματισμός. Πρώτα απ' όλα, για να ηρεμήσετε όσοι πιθανολογείτε ότι έχετε δικούς σας ανθρώπους εκεί. Εκδηλώθηκε φωτιά από ό,τι φαίνεται. Βλέπουμε ότι από αυτή τη φωτογραφία που φαίνονται οι επιβάτες που εκενώνουν το τρένο, υπάρχει καπνός. Το τρένο ήταν κοντά στο σταθμό Ειρήνη, είχε ξεκινήσει από την Κηφισιά και πήγαινε προς τον Πειραιά, σειρμός 15 προς Πειραιά. Έπιασε φωτιά, δεν ξέρουμε την αιτία, δεν ήταν μια γενικευμένη πυρκαγιά, αλλά ήταν φωτιά, βλέπουμε και τους καπνούς. Οι επιβάτες σταμάτησαν το τρένο όπως μας περιγράφουν, κατέβηκαν και πήγαν περπατώντας. Βλέπετε εδώ και τα πλάνα, ξαναλέω, παίρνουμε βίντεο που τραβήξατε και εσείς που ήσασταν εκεί και ανεβαίνουν στα social media ή μας τα στέλνετε συνεχώς. Πολλά τέτοια βίντεο. Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν έχουμε την Τζίνα Αρβανίτη. Τζίνα, πες μας τα τελευταία νέα, σε λίγο θα μιλήσουμε και με έναν από τους επιβάτες. Ναι, καταρχήν όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Το πιο σημαντικό. Περίπου 70 άτομα ήταν μέχρι και πριν από λίγο στον σταθμό της Ειρήνης. Ήρθε τρένο στην άλλη γραμμή και τους μετέφερε προς Πειραιά. Κάποιους από αυτούς μετέφερε προς Πειραιά. Τώρα, όσο αφορά τις πληροφορίες, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των επιβατών. Έτσι, ότι η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε κάποια καλώδια και όχι σε ξερόκλαδα όπως αρχικά είχαμε πει. Κάποιοι μάλιστα αναφέρουν ότι είδαν και τον μηχανοδηγό να βγαίνει με έναν πυροσβεστήρα προκειμένου να καταφέρει να σβήσει τις φλόγες. Άρα το τρένο το σταμάτησε ο μηχανοδηγός, όχι οι επιβάτες. Το τρένο ακινητοποιήθηκε, οι επιβάτες παραξενεύτηκαν για ποιο λόγο έχει ακινητοποιηθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Κάτσε Τζίνα, ένα λεπτό, έχουμε έναν επιβάτη του σειρμού που ίσως μας λύσει κάποιες απορίες. Είναι ο κύριος Παντελής που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτο. Ευχαριστούμε πολύ πραγματικά γιατί υπάρχει έκδηλη ανησυχία. Πείτε μας τι ακριβώς έγινε, τι ζήσατε εσείς μέσα σε αυτό το σειρμό. Περίπου 4,5 ώρα σταμάτησε ο σειρμός μετά την Ερατζιώτισσα και πριν την Ειρήνη. Είδαμε από τα παράθυρα κάποιους μετά από λίγη ώρα να περπατάνε προς το σταθμό της Ειρήνης. Ρωτήσαμε τι έχει συμβεί. Μας είπαν ότι έχει πάρει φωτιά κάποιο βαγόνι πίσω. Η διπλανή μου η κυρία έβγαλε το κεφάλι έξω και είδε όντως καπνούς να βγαίνουν και αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε πώς θα βγούμε από το βαγόνι γιατί δεν μας είχε πει κάποιος κάτι. Μας φωνάξαν απ' έξω οι άλλοι επιβάτες, τις ανοίγετε μόνοι σας λέει τις πόρτες, δεν άνοιξαν αυτόματα. Κάποιοι άλλοι επιβάτες με τα χέρια τους άνοιξαν τις πόρτες, πηδήξαμε γιατί είναι και ψηλά το βαγόνι από τις ράγες. Ευτυχώς δεν υπήρχε ρεύμα κάτω στις ράγες, μετά το σκεφτήκαμε. Και πήγαμε προς το σταθμό Ειρήνη. Εκεί κατά τις 5 ώρα μας είπαν ότι θα έρθει κάποιο τρένο να μας πάρει σε μισή ώρα. Μετά από μισή ώρα ήρθε η σταθμάρχης και μας είπε ότι δεν θα έρθει τίποτα. Ο σταθμός κλείνει και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και μετά από λίγη ώρα ήρθε ένα τρένο από την ανάποδη πλευρά, μάλιστα, την άνοδο προς Κηφισιά, και πήρε κόσμο προς Πειραιά. Κύριε Παντελή, να επιτρέψτε μου να ρωτήσω μερικές κρίσιμες λεπτομέρειες από αυτά που μας είπατε. Παρακαλώ. Το τρένο πήρε φωτιά περισσότερη όσο εσείς είχατε οπτική επαφή μαζί του ή ήταν αυτή η χαμηλή φωτιά που βλέπουμε εμείς στην εικόνα που έχουμε? Όταν κατέβηκα από το βαγόνι, πήγα προς τα εκεί, γιατί δεν την έβλεπα τη φωτιά από τη μέση που ήμουνα. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, είδα αυτή τη μικρή φωτιά που φαίνεται στο βίντεο που σας έστειλα. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Επόμενο. Μετά πήγα προς την Ειρήνη για λόγους ασφάλειας. Δεν έκατσα να το εξετάσω. Πολύ κρίσιμο ερώτημα. Μας λέτε ότι είστε μέσα στο βαγόνι, είναι κλειστές οι πόρτες και δεν ακούσατε καμία αναγγελία. Δεν σας είπε κανείς τίποτα από τα μεγάφωνα, δηλαδή δεν είπε κάτι ο μηχανοδηγός, δεν έδωσε κάποια οδηγία. Το δικό μας το βαγόνι δεν ακούστηκε τίποτα. Μάλιστα. Και την πόρτα την ανοίξατε όταν είδατε επιβάτες από άλλα βαγόνια του σειρμού να περπατάνε και σας είπαν να ανοίξετε την πόρτα με τα χέρια μόνοι σας. Σωστά. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι. Δηλαδή, προφανώς έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση και
Αντί να ακούσουμε να εξελίσσεται ένα πρωτόκολλο ασφαλείας, έχουμε το κάνει ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Δηλαδή, συγχωρήστε με που θα το πω, πάμε και όπου βγει. Ναι, εντάξει. Δεν ήρθε κάποιος να μας πει τίποτα. Δηλαδή και όλο αυτό το πράγμα εδώ, με ανθρώπους να περπατάνε πάνω στις ράγες. Ακούσαμε ότι δεν είχαν ρεύμα κλπ. Αλλά όλα αυτά δεν είναι καλές εικόνες. Δηλαδή, πιθανολογώ ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει όμως και ένα πρωτόκολλο ασφαλείας που λέει πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Εδώ ακούμε. Εκτιμώ ότι είχαν ελλειπή συντήρηση, γιατί δεν υπάρχει άλλο λόγο να πάρει φωτιά εκείνη το σημείο. Δεν είχε κάτι έφλεκτο. Ήταν από την έξω πλευρά. Ήταν, φαντάζομαι, ελλειπή συντήρηση. Ναι, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Ό,τι και να είναι όμως είναι φωτιά. Και η φωτιά δεν μπορεί να είναι φωτιά. Δηλαδή υπάρχει μετρό σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου και στην Αθήνα. Όταν πιάνει φωτιά, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν πιάνουν φωτιά τα τρένα. Μιλάμε λοιπόν για φωτιά, μικρή φωτιά. Μας λέτε ότι βγήκε και με τον πυροσβεστήρα. Μάλλον η Τζίνα το είπε αυτό. Ότι βγήκε με τον πυροσβεστήρα ο μηχανοδηγός και προσπαθούσε να τη σβήσει. Αυτό το άκουσα από άλλους επιβάτες. Το ακούσατε και εσείς, κύριε Πατελή, ναι. Ναι, Τζίνα. Το άκουσα από άλλους, δεν τον είδα. Ναι. Τζίνα, για πες μας. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι είδαν τον μηχανοδηγό να βγαίνει με ένα πυροσβεστήρα και να προσπαθεί να περιορίσει τις φλόγες. Τη στιγμή που έβγαιναν μόνοι τους από τα βαγόνια οι επιβάτες, γιατί όπως είπε και ο κύριος Παντελής που ακούμε, δεν φαίνεται να υπήρχε κάποια ανακοίνωση στα βαγόνια για να εκενώσουν οι επιβάτες την αμαξοστοιχεία. Εμείς βλέπω μια φωτογραφία εκεί που την δημοσίευσε το News πριν από λίγο. Θα περάσει ξανά από εδώ. Βλέπω δύο εστίες φωτιάς. Δηλαδή, εδώ βλέπετε το βίντεο όπου φαίνεται πραγματικά να υπάρχει αυτή η φωτιά σε ένα σημείο. Πέρασε μπροστά μας μια φωτογραφία, την είδα πριν από. Εδώ. Βλέπουμε και εδώ φωτιά και εδώ και εδώ. Μπορεί να είναι η ίδια, να είναι ζεστή γραμμή, να έχει πάρει, δεν το ξέρω και δεν είμαι ειδικός. Χαμηλή φωτιά είναι, να το τονίσουμε και να το πω, μήπως τώρα ανοίξατε τις τηλεοράσεις. Είναι καλά οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο σειρμό που ξεκίνησε από την Κηφισιά και πήγαινε στον Πειραιά.